όπως σας είπε ο Κυριάκος, είμαστε η συλλογικότητα Αποδονήφτης. Το ρέμα ή ρεύμα κριτικής των καιρών και δράσης. Κινούμαστε εδώ στη Νέα Ιωνία, παρακολουθούμε την καθημερινότητα, πολιτικοκοινωνική, πολιτική, οικολογία. Σε τοπικό επίπεδο συμμετέχουμε στα δημοτικά πράγματα. Στη προηγούμενη θητεία 14 μέχρι 19 είχαμε δύο δημοτικούς συμβούλους στο τοπικό δημοτικό συμβούλιο. Εκδίδουμε κατά καιρούς ένα εφημεριδάκι που όποιος θέλει, έχουμε εδώ διάφορα τέτοια που έχουμε εκδώσει. Συμμετέχουμε σε διάφορες δράσεις και κυρίως από άποψη οικολογίας συμμετέχουμε στη δράση για τη σωτηρία ενός υπόλοιπου κομματιού που θυμίζει ποτάμι Ποδονήφτη και που είναι στο τμήμα από τη γέφυρα της οδού Χαλκίδος και 800 μέτρα προς τα δω, προς τη Νέα Ιωνία και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Για αυτό το τμήμα του Ποδονήφτη που παραμένει ακόμα ποτάμι, με μια πλούσια πανίδα και χλωρίδα, επιχειρήθηκε από την περιφέρεια της προηγούμενης διοίκησης μια τσιμεντοποίηση με αποτέλεσμα που θα είχε την καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας που είναι πολύ πλούσια σε αυτό το υπολοιπόμενο μέρος ποταμού. Κάναμε προσφυγή μαζί με τον Ποδονήφτη ΣΟΣ της Νέας Φιλαδέλφειας στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κερδίσαμε. Δεν θα τσιμεντωθεί αυτό το κομμάτι. Έχουμε κάνει διαφόρων ειδών περιπάτους εκεί κατά καιρούς. Θα διοργανώσουμε πάλι κάτι σχετικό, όσοι θέλετε και όσοι ενδιαφέρεστε, να δείτε τη κυλομορφία της πανίδας και της χλωρίδας που υπάρχει εκεί. Σήμερα θα πούμε για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Καλωσορίζουμε τον Κώστα τον Παπαδάκη εδώ που είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Τι αγορητής πολιτικής αγωγής στη δίκη». Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη τον Ψαρά που έχει ασχοληθεί πολύ με αυτά τα ζητήματα και της δίκης και της Χρυσής Αυγής. Και θα πω εγώ δύο λόγια για το βιβλίο. Τα πολλά θα τα πει ο Κώστας αναγκαστικά. Το διάβασα με πολύ προσοχή, κάνα δύο φορές. Είναι μια εκτεταμένη αγόρευση με αναφορά στην πορεία της Χρυσής Αυγής, την εγκληματική, ναζιστική, φασιστική δράση της, τη διαδικασία της δίκης όπως εξελίσσεται από το 2014 που άρχισε μέχρι τώρα. Τη στάση των άμεσα εμπλεκομένων διαδίκων, μαρτύρων, εκπροσώπων της αστυνομίας, παραγόντων της ανακριτικής αρχής και όλων των συναφών που αφορούν, προσώπων που αφορούν τη δίκη. Και οι παρατηρήσεις που έχω έτσι με την καταγραφή και την αγόρευση του Κώστα είναι ότι είναι μια εκτεταμένη κωδικοποίηση των δράσεων, ειδικά για το διάστημα μέχρι το 2013 με τη δολοφονία του Φίσα, με εφόδους των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής, με δολοφονία αλλοδαπού μετανάστη εδώ στην Ελλάδα του Λουκμάν, με αποκορύφωμα την δολοφονία από το Ρουπακιά του Παύλου του Φίσα το Σεπτέμβριο του 2013. Δεν θα σταθώ στο πρώτο μέρος του βιβλίου που αφορά παράθεση του νομικού πλαισίου του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα. Θα τα πει ο Κώστας αυτά αναλυτικά.
θα πω όμως κάποια πράγματα που είναι πολύ κραυγαλαία και που σε συνάρτηση και με τον τίτλο που έχει βάλει ο Κώστας στο βιβλίο, εμένα προσωπικά με φοβίζουν ότι κάποιοι με πρωταγωνίστρια την εισαγγελέα βούλονται, επιθυμούν την αθώωση του Μιχαλολιάκου και των πρωτοπαλίκαρων της Χρυσής Αυγής, και εξού και ο τίτλος «Ατιμωρησία ή δικαιοσύνη» που έχει ο Κώστας στο βιβλίο του. Με εντυπωσίασε η περιγραφή της στάσης της αστυνομίας σε κάθε περίπτωση, σε κάθε εγκληματική ενέργεια και δράση, και ειδικότερα στην περίπτωση της δολοφονίας του Παύλου του Φίσα, όταν η ομάδα Δίας είχε και προστάτευε στην κυριολεξία των Ρουπακιά μέσα στο αυτοκίνητό του, με τη μηχανή αναμένη και με το μαχαίρι της δολοφονίας αφημένο κάτω από τη ρόδα του αυτοκινήτου, για να πατηθεί και να φύγουν ίχνη DNA και αποτυπωμάτων. Εάν δεν παρενέβαινε κάποιο περιπολικό που άκουσε το σήμα ότι έγινε επεισόδιο στην οδό Τσαλδάρη στο Κερατσίνι, να παραλάβει το Ρουπακιά τότε, ο οποίος στο περιπολικό δήλωνε με καμάρι ότι δικό σας είμαι και διάφορα άλλα συναφή, πιθανότατα ο Ρουπακιάς θα την είχε κοπανίσει και θα είχε καταστραφεί και το μαχαίρι σαν τεκμήριο της δολοφονίας του Παύλου. Με εντυπωσίασε η περιγραφή των παραγόντων της ανακριτικής αρχής με παλινοδίες του στυλ «δεχόμαστε ή δεν δεχόμαστε κάποιες προηγούμενες καταγγελίες και αποφάσεις», συμπεριλαμβάνουμε ή δεν συμπεριλαμβάνουμε στα πρακτικά της δίκης ένα σωρό στοιχεία και επισημάνσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής, και θα πω και παρακάτω γι' αυτά. Εκ μέρους των εκπροσώπων της εργαζόμενης Χρυσής Αυγής καταβλήθηκε μια φοβερή προσπάθεια αποποίησης της ευθύνης από την ηγεσία. Επικλήθηκαν λόγοι και επιχειρήματα ότι εμείς δεν είμαστε οργάνωση, δεν έχουμε μέλη, έχουμε μόνο υποστηρικτές. Οι υποστηρικτές δρούν αυτόβουλα και δεν τρούν κάτω από την καθοδήγηση ή τις εντολές του αρχηγού της οργάνωσης ή των στελεχών της. Γιατί δεν έχουμε, πέρα από τον αρχηγό, δεν έχουμε στελέχη. Είναι πράγματα που διαψεύδονται από ένα τεράστιο υλικό που έχει κατατεθεί εκεί. Είναι πράγματα που αντιφάσκουν με διαφόρων ειδών δημόσιες εμφανίσεις του ίδιου του Μιχαλολιάκου. Ήταν κραυγαλαίες οι παραστάσεις που δίνανε όλοι τους με επικεφαλή στον Μιχαλολιάκο όσο υπήρχαν στη Βουλή. Είναι κραυγαλαίες οι διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις του Κασιδιάρη που μίλαγε για κρυπτία, δηλαδή για δολοφονία κρυφά και τη νύχτα, όπως κάνανε στην αρχαία Σπάρτη με τους ήλωτες. Είναι κραυγαλαίες οι όποιες δηλώσεις και οι όποιες δημόσιες παρεμβάσεις του Παναγιώταρου, του Λαγού και διαφόρων μεγαλοστελεχών της Χρυσής Αυγής σε αυτό το διάστημα. Επιχειρήθηκε από τη Χρυσή Αυγή να παρουσιαστεί ο Ρουπακιάς σαν ένας ακροαριστερός που είχε δράσει αυτόβουλα για να δυσφημίσει τη Χρυσή Αυγή. Βέβαια στη συνέχεια αποκαλύφθηκαν όλα, στη συνέχεια ξεκίνησε η δίκη η οποία και συνεχίζεται. Με εντυπωσίασε και επίσης η αναφορά του σύντροφου του Παπαδάκη εδώ στη στάση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τότε όσον αφορά το πού θα γίνει η δίκη, στο Κορυδαλό, σε μια αίθουσα των φυλακών Κορυδαλού, το πώς θα γίνει η δίκη χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, το πώς θα γίνει η δίκη χωρίς μαγνητοφώνηση των πρακτικών, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η δουλειά
των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και βέβαια και το αποκορύφωμα η ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα με υποχωρήσεις σε διάφορα ζητήματα χαρακτηρισμού εγκλημάτων σαν κακουργημάτων ή όχι και στοιχεία που διαφαίνεται ότι κάπου υποβοηθούν την πρόταση της εισαγγελέως για τη μη ευθύνη είτε πολιτική είτε ηθικής αυτουργίας βαρύνει το Μιχαλολιάκο και τα μεγαλοστελέχη του. Η πρόταση της εισαγγελίας ακριβώς σε αυτό κατατείνει, να αθώσει τα στελέχη και το Μιχαλολιάκο από πολιτική ευθύνη και από ηθική αυτουργία και να θεωρηθεί ότι όλα αυτά γίνονται τυχαία από τους υπερασπιστές και τους υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής που δεν είναι καν μέλη τους. Τελευταία, την περασμένη εβδομάδα υπάρχει στην εφημερίδα των συντακτών ένα δημοσίευμα για συνέχιση των ρατσιστικών επιθέσεων. Μέσα στο 2019 σημειώθηκαν 369 παραπάνω από μία κάθε μέρα ρατσιστικές επιθέσεις και δεν λέω ότι αυτό είναι κατά ανάγκη η δράση της Χρυσής Αυγής. Μετά τη διεξαγωγή και την εξέλιξη της δίκης έχουν λουφάξει λίγο. Κάποιοι κάνουν το λαγό και φεύγουν και ιδρύουν νέα παραρτήματα ή καινούργια χρυσαυγήτικα παράγωγα, όπως ο Κασιδιάρης. Αλλά με φοβίζει η εξάπλωση της ρατσιστικής βίας που αφορά κυρίως μετανάστες, που αφορά μειονοτικές κοινωνικές ομάδες όπως τους ΛΟΑΤ. Και όπως τους Ρωμά, τους Τσιγκάνους. Και θα ήθελα, μιλώντας και οι δύο επόμενοι σύντροφοι εδώ, να μου διασκεδάσουν τους φόβους ότι όλα αυτά τα αποφράσματα πάνε για αθώωση. Ελπίζω ο τίτλος «Ατιμορρησία ξανά ή δικαιοσύνη» να καταλήξει στη δικαιοσύνη και στην καταδίκη όλης αυτής της πραγματικότητας. Και όπου να είναι θα φανεί. Από ό,τι μου είπε εδώ ο Κώστας, μέσα στον Ιούλιο και το αργότερο το Σεπτέμβριο θα εξαντληθεί η διαδικασία, θα έχουμε απόφαση και θα δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί η προσδοκία των μεγαλοστελεχών της Χρυσής Αυγής ότι θα τη γλιτώσουν, γιατί τότε θα έχουμε ένταση όλων αυτών των φαινομένων και των γεγονότων και οι δηλώσεις του Μιχαλολιάκου ότι τα χαστούκια στην Κανέλη μας έδωσαν 2% και μια δολοφονία θα μας δώσει 15%. Αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε όλοι τι μπορεί να σημαίνουν αν υπάρξει ενδεχόμενο αθώωσης. Δεν θα πω άλλα εγώ, σειρά έχει ο Δημήτρης και ο Κώστας. Ευχαριστώ πολύ. Έχει σημασία και είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα που αναφέρεται στο βιβλίο του Κώστα του Παπαδάκη με την εισαγγελέα. Λέει η εισαγγελέας, φέρτε μας αποδεικτικά στοιχεία για εγκληματική οργάνωση. Ορίστε, απαντάει ο συνήγορος πολιτικής αγωγής. Αποφάσεις, μάρτυρες, έγγραφα, καταγραφές, φωτογραφίες, βίντεο, διακηρύξεις. Αφήστε τα αυτά, θέλουμε καταδικαστικές αποφάσεις. Πάρτε καταδικαστικές αποφάσεις, 41 σας φέραμε,
και πήρατε μόνο τις 20. Α, όχι τέτοιες αποφάσεις, μόνο αμετάκλητες αποφάσεις, λέει η κυρία Εισαγγελέας. Ορίστε και αμετάκλητες αποφάσεις. Όχι, αυτές είναι πριν από το 2008. Μα υπήρχε και πριν από το 2008 Χρυσή Αυγή. Όχι, θέλω μετά το 2008. Τέλος πάντων, πάρτε και μετά το 2008. Α, όχι εκείνες που αφορούν πλημμυρίο δικτύο, μόνο εκείνες που αφορούν κακουργήματα. Πάρτε και κακουργήματα. Τι είναι αυτά, γράφουν οι αποφάσεις των κακουργημάτων ότι η δράση της ήταν η Χρυσή Αυγή. Μερικές το γράφουν. Και που το γράφουν, τι σημαίνει. Αυτή είναι η στοιχομηθεία της Εισαγγελέως και η λογική της για την τελική πρόταση που έκανε για αθώωση του Μιχαλολιάκου και των στελεχών. Ευχαριστώ πάλι.